φάγαμε. Αλλά θέλουμε να ξαναπάμε εκεί γιατί έχει και κάτι γλυκάκι. Θες να φας γλυκό τώρα, εσύ το ξέρω. Α, βγατήσαμε, βλέπω κι άλλο. Γεια σου, Δημήτρη. Ωραία παρέα. Να μας συστήσεις το φίλο σου και να μας πείτε τι κάνετε εκεί. Ο Ηλίας Μαργαρίτης είναι κάτοικος εδώ της περιοχής και ασχολείται με τις εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος τριγύρω από τη λίμνη. Ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες? Γενικά, κάποιος που έρχεται καλοκαίρι, καλό είναι να δοκιμάσει να βουτήξει τη λίμνη, γιατί είναι καθαρά και ήσυχα νερά. Αυτό θα πρότεινα εγώ σαν αρχή, γιατί πολλοί κόσμος έρχεται και δεν φαίνει το μαγιό του και είναι τραγικό να τους βλέπεις μετά να μην μπορούν να βουτήξουν. Και μετά μια βόλτα με κανό, η πυρόγα, η ΣΑΠ, θα είναι το επόμενο. Και κάποιος που δεν θέλει το νερό, υπάρχει τοξοβολία. Βέβαια, άμα κανείς έρθει, θα δει ότι υπάρχουν δύο διαδρομές που μπορεί να γυρίσει γύρω-γύρω τη λίμνη. Μία χαμηλά, ακριβώς δίπλα στο νερό, και μία πιο ψηλά, που μπορεί να έχει έτσι μια περιφερειακή οπτική. Η λίμνη, να πούμε, Φώτη, ότι έχει μια περίεργη ιστορία. Έγινε μετά από μια κατολίσθηση, από ό,τι μου είπες. Μπράβο, έγινε μια κατολίσθηση το 1913 και τότε ένα κομμάτι από το ποταμό Κράθη ήρθε προς τα εδώ και δημιούργησε ουσιαστικά δύο λίμνες φυσικές. Η μία εξαντλήθηκε το νερό σχετικά σύντομα, η δεύτερη είναι αυτή που βλέπουμε. Το ότι βυθίστηκε ένα χωριό μετά από αυτό ισχύει? Ναι, είναι μέρος του οικισμού, του Τσιβλού που είναι το χωριό που είναι από πάνω. Αλλά φυσικά τα σπίτια είχαν αδειάσει πολύ πιο πριν και πλέον η λάσπη έχει καλύψει όλο το ύψος. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες, έτσι να τα πούμε και τα δημοσιογραφικά, για 4 νεκρούς παρόλα αυτά. Ναι, ήταν αυτοί οι οποίοι βρεθήκαν εδώ πέρα εκείνη την περίοδο, αλλά δεν μένανε. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Γύρω-γύρω τι μπορεί να κάνει κανείς? Υπάρχουν σημεία για να μείνεις, να φας? Πώς είναι το μέρος γύρω-γύρω? Γενικά, επειδή είναι natura η περιοχή, απαγορεύεται να χτιστεί από τότε που έγινε. Αλλά υπάρχει το πιο κοντινό χωριό, είναι η Ζαχλωρού, και από εκεί μετά το αμέσως επόμενο είναι τα Καλάβρητα. Υπάρχει, και επειδή έχω μείνει, έχω πάει στη λίμνη Τσιβλού, υπάρχει λίγο πιο πάνω ένας ξενώνας, μόνο ένας ξενώνας, που είναι και πολύ ωραίος, ξύλινος, με τζάκι, που βλέπει και έχει θέα στη λίμνη. Ναι, αυτός είναι μέσα στο χωριό του Τσιβλού, αλλά ακόμα δεν λειτουργεί. Υπάρχουν, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά δεν λειτουργεί. Καλό είναι κάποιος να το ψάξει πριν έρθει, ώστε να δει τι υπάρχει σαν επιλογές. Το καλό είναι να πούμε, παιδιά, ότι σε 2,5 ώρες πραγματικά κάποιος από την Αθήνα έχει έρθει εδώ να απολαύσει ένα όμορφο μοναδικό φυσικό τοπίο που πολύ ξένο στα μάτια κάποιον που ζει στην Αθήνα και έχει πολλά χωριά. Έχει πολλές εξορμήσεις να κάνει στην τριγύρω περιοχή και πεζοπορίες κάπου αλλού, καταράκτες, ποτάμια. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Δηλαδή, εύκολη πρόσβαση, είναι διαδρομή. Εύκολη πρόσβαση, φτάνει στα Κράτα και μετά ανηφορικός δρόμος. Εύκολη πρόσβαση, αλλά κάτω, για Δημήτρη, για να κατέβει στη λίμνη, όταν έχει χιόνι, θέλει λίγο προσοχή, γιατί πολύ πολύ εύκολα κλείνει ο δρόμος ή χρειάζεσαι σίγουρα αλυσίδες για να κατέβεις μέχρι κάτω. Ναι. Αλλά το τοπίο είναι πραγματικά αλπικό. Να το δεις δηλαδή με αυτά τα δέντρα μέχρι την όχθη της λίμνης και με χιόνια... Πραγματικά νομίζεις ότι είσαι πού? Δραστηριότητες για παιδιά, για οικογένειες έχει? Πολλές οικογένειες προτιμούν να το συνδυάσουν με πεζοπορία και κανό. Αλλά αυτές που τους αρέσει περισσότερο είναι να δουν αν μπορούν να κινηθούν εδώ πέρα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε καλά εκεί που βρίσκεστε.